Ετεροντροπή TV. Όλα όσα ακούσαμε και είδαμε αυτή την εβδομάδα που μας κάνανε να νιώσουμε κάπως άβολα. Σαν να ψέλνω ακούω. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Ετεροντροπή TV. Για την ακρίβεια στο 21ο Ετεροντροπή TV που σημαίνει ότι προηγήθηκαν 20 και εφόσον πιάσαμε ένα milestone και... Ε, το γεγονός ότι έλαβα ένα μήνυμα ένα μήνυμα αρνητικής κριτικής για τα ετεροτροπή, θέλω να πω κάποια πράγματα σχετικά με αυτή τη σειρά, γιατί πάρα πολλές φορές έχω λάβει αρνητικά σχόλια για αυτή τη σειρά. Όποιο δεν θέλει να ακούσει αυτό το σχόλιο και θέλει να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τα βίντεο, θα βάλω από κάτω στην περιγραφή το timestamp, το χρονικό σημείο που ξεκινάει το κανονικό βίντεο, για να πάτε κατευθείαν. Λοιπόν, η κοπέλα, κοπέλα νομίζω ήταν, μου έστειλε ένα μήνυμα που μου έλεγε ότι είναι απογοητευμένη από το περιεχόμενο που κάνω, που ανεβάζω το τελευταίο διάστημα, ότι είναι low effort, δηλαδή δείχνει ότι βάζω λίγη προσπάθεια, ότι παλιότερα μιλούσα για πράγματα που άλλοι δεν μιλούσαν και ότι αυτό με ξεχώριζε ενώ τώρα χάνομαι στο περιθώριο μαζί με όλους τους υπολείπους. Να πω ότι εγώ υπολογίζω πάρα πολύ την αρνητική κριτική που έχει επιχειρήματα και έχει έτσι βάση, όχι τα hate comments προφανώς, και κάποιε φορέ παίρνω κάποια μηνύματα τα οποία όντω με κάνουν να προσαρμόζω το περιεχόμενό μου. Αν συμφωνώ φυσικά κι εγώ. Δηλαδή, α πούμε, πριν. Πότε ήταν. Περίπου. Να ήταν δύο χρόνια πριν. Είχα λάβει ένα μήνυμα, ένα μεγάλο μήνυμα, που μου έλεγε κάποιο ότι. Κωνσταντίνα, φαίνεται ότι τα βίντεο σου είναι πρόχειρα πάλι κατά κάποιο τρόπο, ενώ υπάρχει η θέληση και υπάρχει και η θεματολογία, χάνεις επειδή δεν βάζεις πολύ οπτικοακουστικό υλικό και δεν παρουσιάζεις τόσο ας πούμε γεγονότα, δεν, παρουσιάζεις, δεν κάνεις μεγάλη έρευνα, αλλά περισσότερο λες την άποψή σου. Και ήμουν σε φάση χμ". και έδωσα πάρα πολύ σημασία σε αυτό το μήνυμα. Τόση σημασία που ξεκίνησα, ήταν η όθηση ουσιαστικά για να ξεκινήσω τα ερευνητικά βίντεο, τα οποία ερευνητικά βίντεο στην αρχή πήγαιναν πάρα πολύ καλά, αλλά στη συνέχεια πήγαιναν αρκετά μέτρια. Και δεδομένης της δουλειά που έβαζα σε αυτά τα βίντεο, γιατί παίζει για ένα ερευνητικό βίντεο, να αφιέρωνα μία με δύο εβδομάδε που πραγματικά έβρισκα έρευνε και καθόμουν και διάβαζα ολόκληρε μελέτε για να πω ένα μόνο πράγμα και να είμαι σωστή. Μου άρεσε να το κάνω, δηλαδή μου έθρεφε ε, αυτό το δημοσιογραφικό δαιμόνιο, να το πω έτσι, αλλά συνυπολογίζοντα τα όσα μου επέστρεφε, δεν είχε νόημα να το κάνω. Και δεν αναφέρομαι στο οικονομικό, αναφέρομαι στο, στις προβολές. Δηλαδή, δεν είναι στάνταρ ότι οι περισσότερες προβολές φέρνουν περισσότερα λεφτά. Έχει να κάνει με τη διάρκεια, έχει πολλά... Τέλο πάντων, δεν μου επέστρεφε αυτά που έδινα. Άρα το να συνέχιζα να το κάνω ήταν υπερβολικά ψυχοφθόρο. Δηλαδή να κουράζεσαι πάρα πολύ για κάτι και μετά να σου λέει το YouTube ότι ξέρει τι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Σου, οπότε και εμεί δεν θα το προωθήσουμε. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα τώρα με τον αλγόριθμο. Που άμα δεν πατήσουν πολύ στην αρχή, τότε κρίνει ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Εκεί, ειδικά με τα συντηρητικά. Θυμάμαι ότι είχα βάλει πάρα πολύ δουλειά για τα συντηρητικά και μου το ζητούσατε πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Και τελικά πήγε άπατο. Και αυτό με ξενέρωσε πάρα πολύ. Συν, άμα βάλουμε στην εξίσωση το ότι πέρασα μια υπαρξιακή κρίση όταν έχασα έναν δικό μου άνθρωπο και αναθεώρησα όλη μου την ύπαρξη και το τι κάνω εδώ πέρα και το τι μου αρέσει να κάνω και σύν του ότι ξεκίνησα μια νέα δουλειά και προστέθηκε άλλη μια δουλειά στις κάμποσες που κάνω με έκανε να σκεφτώ ότι ξέρεις τι, όχι, δεν πρέπει να κάνω κάτι το οποίο μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο και δεν μου προσφέρει πίσω σχεδόν τίποτα ε, άρα, θα έπρεπε ή να μειώσω τη δουλειά που βάζω σε αυτά ή να βρω κάτι άλλο. Τώρα, άμα βάλουμε στην εξίσωση και το γεγονό ότι η υπαρξιακή κρίση με οδήγησε στο να καταλάβω ότι μου αρέσει πάρα πολύ να εκφράζω το χιούμορ μου και να κάνω αυτή την πολιτική σάτυρα που κάνω ούτω ή άλλω και στα μικρά βίντεο, σκέφτηκα, θυμάμαι πέρυσι, όχι πέρυσι, φέτο κάπου το Μάρτιο, ότι θέλω να βρω μια νέα ιδέα που θα συνδυάζει πολιτικό σχολιασμό, κοινωνικό σχολιασμό, χιούμορ, και θα είναι και ενδιαφέρον για τον κόσμο. Και έκανα όλη αυτή τη σούμα, και δοκίμασα το ετεροντροπή και πέτυχε για τα δικά μου δεδομένα. Δηλαδή, η δουλειά που βάζω για το ετεροντροπή και αυτά που με επιστρέφει θεωρώ ότι είναι αρκετά αξιοπρεπή. Το ότι στην ετεροντροπή σχολιάζω διάφορα θέματα μαζί και μπορεί κάποιον να το σχολιάσω πολύ λίγο. Όπω για παράδειγμα αυτό για τα άλογα, το οποίο δεν το έδειξα επειδή είχα κάτι να πω, το έδειξα επειδή μου ζητήθηκε ώστε να υπάρξει μια ενημέρωση, μια Απλά για να ξέρει ο κόσμο, α πούμε, ότι συνέβη και αυτό το πράγμα. Ξέρω όντω ότι δεν σχολίασα κάτι παραπάνω. Όμω, αν έκανα τα παλιά μου βίντεο, αυτό το θέμα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να το βλέπατε ποτέ, να το έβλεπε ποτέ κανεί αυτό το βίντεο. Γιατί συγκεκριμένα για. δεν θέλω να πω τη λέξη γιατί θα την πιάσει σαν κακιά. Αλλά όταν ασκεί κάτι κακό σε ζώα. Το είχα κάνει μια φορά. Και, είχε, και, είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή το βίντεο με τις λιγότερες προβολές στο κανάλι μου. Δηλαδή πόσα βίντεο έχω, 500, είναι το βίντεο με τις λιγότερες προβολές. Άρα με αυτή τη λογική εγώ θεωρώ ότι αναφέρω και σχολιάζω λίγο θέματα τα οποία διαφορετικά δεν θα το κάνω ποτέ. Άρα καταλαβαίνω ότι για κάποιου είναι μικρό ο σχολιασμό ή είναι άδειο, αλλά στο δικό μου το κεφάλι, έτσι όπω το έχω, εκείνη την ώρα μιλάω για κάτι για το οποίο διαφορετικά δεν θα μιλούσα ποτέ. Και μπορεί να βάλω στον τίτλο, α πούμε, ε, Μαρινέλα. Καλή ώρα, και να μπει ο άλλο γιατί θέλει να ξέρει τι έγινε με τη Μαρινέλα ή τι άποψη έχω για τη Μαρινέλα, και να μάθει και αυτό. Άρα για μένα είναι win. Είναι νίκη. Άρα εφόσον το βασικό είναι ότι περνάω εγώ καλά, το βασικό θεωρώ ότι. Το α και το ω θεωρώ πρέπει να είναι αυτό. Και από τη στιγμή που αρέσει και στον κόσμο, γιατί ναι, μεν λαμβάνω αρκετά μηνύματα για το ντροπή, που μου λένε ότι Κωνσταντίνα, αυτό το περιεχόμενο δεν είναι για μένα, δεν είναι εσύ. Παρ' όλα αυτά, λαμβάνω και πάρα πολλά που μου λένε ότι βρήκε το στοιχείο σου. Άρα, στο τέλο τέλος, -τέλος τη γραφή, δηλαδή, φυσικά και υπολογίζω τα σοβαρά επικοδομητικά μηνύματα, αλλά στο τέλο τέλο έχει σημασία τι μου αρέσει και εμένα να κάνω. Έχοντα πει αυτό, πάμε να ξεκινήσουμε με το σχολιασμό των βιντεοδίων. Α, αποφάσισα να εντάξω μια υποκατηγορία, να το πω, στα ετεροτροπή που θα σχολιάζω κάθε φορά μία ή για περισσότερε ανάλογα ε, είδηση clickbait. Σήμερα θα ξεκινήσω με αυτό για να καταλάβετε τι εννοώ. Γελάω, <γιλώ> γελάω <γιλώ> 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 και μόνο που το βλέπω πάλι. Είναι ένα post που το έχει ποστάρει ένα site, ένα group μάλλον, αγαπημένη μου Ελλάδα, αλλά το link είναι από ένα site που λέγεται Spicy News 12, τέλος πάντων. Αποκαλυπτική Ιράνια Τζίμα. Υπήρξε στιγμή που ήμουν εγώ και δέκα άνδρες. <laughs> Δεν συνέβη όμως. <laughs> και πηγαίνοντας μέσα στο άρθρο, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, λέει... E, Ανάμεσα στα πολλά που είπε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε, αναφέρθηκε έπειτα από σχετική ερώτηση, βασικό αυτό, θα πρέπει πάντα να το θυμόμαστε, θα κάνω μια αναφορά στη συνέχεια, στο αν καταλαβαίνει την ομορφιά τη μέσα από τον καθρέφτη. Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα, τέλο πάντων. Στο σπίτι μου δεν υπάρχει καθρέφτη. Υπάρχει μόνο ένα μικρό καθρέφτη στο μπάνιο. Είπε, ενώ σε άλλη ερώτηση για το αν η εξωτερική τη εμφάνιση τη δημιούργησε εμπόδια, απάντησε. Η εξωτερική εμφάνιση δημιούργησε εμπόδιο σε μένα εσωτερικά. Δηλαδή μου πήρε πολλά χρόνια να πάω στο ρεπορτάζ με φούστα και δεν εννοώ μια φούστα κοντή, αλλά μια φούστα, φούστα γραφείου. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια, νομίζω δηλαδή μία δεκαπενταετία. Γιατί τα ρεπορτάζ που έκανα εγώ ήταν κυρίω ανδροκρατούμενα. Και τα οικονομικά υπουργεία που έκανα και μετά το πολιτικό ρεπορτάζ. Υπήρχε στιγμή. Ρε, Προφανώ αυτά τα sites πετάγονται διαφημίσει από παντού. Ε, υπήρχε στιγμή στο ρεπορτάζ που ήμουν εγώ και δέκα άνδρες. <laughs> Δεν υπήρχε άλλη γυναίκα. Δεν συνέβη όμω τίποτα. Ήταν δικό μου θέμα καθαρά. Δεν ήταν ούτε κάτι που μου είπαν οι συνάδελφοι, ούτε κάτι που με επιβλήθηκε με κανένα τρόπο. Άρα το ότι δεν συνέβη τίποτα αναφέρεται στο ότι δεν τη είπα κανεί τίποτα που έβαλε φούστα ή που δεν έβαλε φούστα. Δεν ασχολήθηκε κανεί με αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, <laughs> το, ο τίτλο τη είδηση είναι για να παραπέμψει σε κάτι πρόστιχο. Ναι, τέλο πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Εγώ τα βλέπω κυρίω στο Facebook. Ε, ίσως επειδή σχολιάζει πάρα πολλού κόσμου, γιατί είναι λογικό ότι απευθύνεται στα ζώδια ένστικτα των ανθρώπων και θα το πατήσουν ε, και έτσι γίνεται viral. Οπότε, υπάλληλοι, να ξέρετε από εδώ και πέρα, όποτε βλέπετε τόσο πολύ τίτλο, ε, τόσο πολύ τίτλο, τόσο πολύ έντονα έναν clickbait τίτλο, να μου το στέλνετε για να το σχολιάζουμε. Δεν εννοώ ότι δεν τα βρίσκω και εγώ μόνη μου, για όσους διαμαρτύρονται ότι περιμένω από το κοινό μου να τα κάνει όλα, απλά προφανώ περισσότερε επιλογέ καλύτερο το περιεχόμενο είναι απλό. Το ντύσιμο τη Δανάη Μπάρκα σα αρέσει. Καλά, η κυρία Δανάη Μπάρκα δεν μπορεί και πολύ να αντιπολιτευτεί. Είναι... Έχει πάρα πολλά κιλά, οπότε απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Δεν θα έλεγα δηλαδή ότι απευθύνεται σε όλο τον κουλά. Θα μπορούσαμε να δούμε το style, α πούμε, το συγκεκριμένο. Απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Overweight. Συγγνώμη. Δεν καταλαβαίνω. Αφού άμα μια αδύνατη παρουσιάστρια Βάλει ένα outfit, ας πούμε, το οποίο, δεν ξέρω, προσπαθούν να ε, παρουσιάσουν tips για μόδα ή παρουσιάστηση. Καλά, σε κάποιο επίπεδο, ναι, actually. Αλλά ενώ μια αδύνατη δεν απευθύνεται σε αδύνατο κοινό. Τι νόημα έχει αυτό. Ασφαλώς και είναι... Ανόητο. Ανόητο σχόλιο και... Εντάξει, προσπαθεί η πιθανότατα να να τραβήξει προσοχή. Γιατί νομίζω ήταν στο κόμμα της Λατινοπούλου και είδατε η Λατινοπούλου που σχολίαζε την Πάρκα και όλα τα άτομα που σχολίαζε. Αυτή τη στιγμή είναι στην Ευρωβουλή. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το χωρίσει το κεφάλι μου. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση που λέει τέτοια πράγματα. Όμω. Μιλάμε πολύ συχνά για τι ανόητε δηλώσει από celebrities και δεν μιλάμε συχνά για τι ανόητε ερωτήσει από δημοσιογράφου. Που εκπομπέ στέλνουν του δημοσιογράφου του να ρωτάνε σελέμπρε τη γνώμη του για του ομοφυλόφιλου. Και μπορεί να μην το κάνουν τόσο πολύ ξεκάθαρα. Μπορεί να το κάνουν λίγο έτσι ύπουλα, δηλαδή του στυλ: Τι πιστεύει για τον νόμο που ψηφίστηκε ή για αυτό που υποτάδε. ώστε να πούνε την άποψή του που θα προκαλέσει τάραχη και να γίνει όλο αυτό που γίνεται. Δεν μιλάμε συχνά για το ότι. Εντάξει, δεν είναι σωστό απαραίτητα να τα βάλουμε με του ρεπόρτερ που κάνουν αυτή τη δουλειά. Παρόλο που έχω πει ότι εγώ δεν θα την έκανα αλλά περισσότερο με τις εκπομπές που, γιατί αυτοί οι πιθανότητα θέλουν να βγάλουν το ψωμί τους μπορεί να ονειρεύονται να βρεθούν σε πάνελ μπορεί να ονειρεύονται τη λάμψη της τηλεόρασης ε, πρέπει να τα βάλουμε όμως με τις εκπομπές αυτό έλεγα και στο προηγούμενο βίντεο ότι κόσμος με απόψεις υπάρχει και θα υπάρχει με προβληματικές απόψεις, με αμφιλεγόμενες απόψεις και σίγουρα και επώνυμοι άνθρωποι έχουν αυτές τις απόψεις. Το θέμα είναι ότι γιατί θεωρούμε ότι πρέπει η άποψή τους να παίξει τόσο πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας και γι' αυτό και νομίζουμε ότι όλοι είναι ε, τόσο πολύ toxic κλπ. Επειδή παίζουν πάρα πολλές, πάρα πολλές αυτές οι απόψεις και δίνεται φωνή σε αυτές τις απόψεις. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ πάλι με αυτό το θέμα γιατί Σχολίασα φούλ τα πρωινά δικά στο προηγούμενο ετεροτροπή. Άλλο από τη συμπεριφορά μια κοπέλα. Ακόμα και όταν τη μιλά σε μια προσέγγιση. Μου το στείλατε πάρα πολύ αυτό. Ή ακόμα και όταν τη μιλά και άλλη επιδράτε. Προσωπικά μπορώ να καταλάβω θα είναι η ακομα και οταν τη μιλα κι αλλη προσωπικα μπορω να καταλαβω πω θα ειναι η κοπελα στο σεξ. Μπορώ να καταλάβω την τύψη ο οποίο μου τον πάρει και θα μου το φτύσει. <συνάς> <συνάς> All that <laughs> <laughs> και μπορώ να καταλάβω αυτή που είναι πιο ήπιον τόνο, πιο καλό κοριτσάκι, πιο καταπιεσμένη και θα τον πάρει και θα τον ίσα. Φαίνονται αυτά και όπω καταλαβαίνω εγώ και κάποιο ο είναι έμπειρο τι γυναίκε, έτσι και οι γυναίκε καταλαβαίνουν και εσά πάνω κάτω από τη συμπεριφορά σα. <laughs> Προφανώ όσο πιο πολλέ εμπειρίε έχει, τόσο πιο εύκολο είναι. Αλλά είναι το ένστικτό τη που την κάνει να τα καταλαβαίνει πιο εύκολα όλα αυτά. <laughs> Έτεροντροπή αισθάνομαι. Και δεν πήρε και πολλά views. Δηλαδή το κάνεις που το κάνεις για να τραβήξεις τέτοια. Προσοχή και δεν παίρνεις και πολλά views. Θλιβερό, θλιβερό σχόλιο. Είναι θλιβερό, είναι υποτιμητικό για τον εαυτό του, θεωρώ. Δεν θεωρώ ότι είναι υποτιμητικό αυτό που είπε, έχει αυτό στη δική του τέτοια. Απλά είναι υποτιμητικό με την έννοια ότι, αν καταλαβαίνω καλά, αν θυμάμαι κιόλας τον συγκεκριμένο τον έχουμε ξανασχολιάσει, είναι life coach και τέτοια. Το να μιλάς για πράγματα τα οποία είναι λίγο πάνω από τις επιθυμίες του σώματος. Θα έπρεπε να πηγαίνει αλλού. Θα έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να λέει να διαλέγει τη γυναίκα, πούμε, με βάση το αν ταιριάζεται, αν έχετε επαφή. Τώρα, τραγικό σχόλιο. Θέλω να σας πω κάτι πριν ξεκινήσει η εκπομπή και πριν ξετυλίξουμε το θέμα. Χθε κάναμε μία σύσκεψη έτσι άμεσα εμπλεκόμενη και αποφασίσαμε να μην δείξουμε τη στιγμή τη κατάρρευση. Εμεί, σαν εκπομπή, σαν Happy Day, δεν ακολουθούμε συγκεκριμένη γραμμή του άρθρου. Ναι, ναι, δεν ξέρω τι ναι, θα κάνουν ναι. οι υπόλοιποι. Μια στιγμή αδυναμία και μια αρρώστια απαιτεί διακριτικότητα και σεβασμό. Φυσικά και έχουμε κάνει ρεπορτάζ, φυσικά και θα ακούσετε να ξετυλίγεται όλη η βραδιά για το τι συνέβη, γιατί έτσι και είχαμε ανθρώπου μέσα. Έχουμε το ιατρικό ανακοινοθένη, <laughs> Όλγα είναι ήδη στο υγεία. Ξέρουμε ακριβώ τι έχει συμβεί, το παρασκήνιο, πώ φτάσαμε εκεί. Σε αυτή την εκπομπή δεν θα τη δείτε να πέφτει κάτω και να καταραίει. Μπορείτε να τη δείτε αλλού. Αν θέλετε κάπου αλλού να τη δείτε, μπορείτε από τώρα να αλλάξετε κανάλι. Ωστόσο, αυτό δεν θα μα θερήσει τη δυνατότητα να κάνουμε ρεπορτάζ και να σα πούμε ό,τι έχει συμβεί. Λοιπόν, <laughs> κάποιοι ίσω θα έχετε δει το μικρό βίντεο που έκανα. Δεν ξέρω αν όταν θα το βλέπετε θα το έχω ανεβάσει και στο YouTube. Ε, σατυρικό σχολιασμό πάνω ακριβώ σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε κάποια πράγματα να πούμε σχετικά με αυτό με τη Μαρινέλα. Θα ξέρετε ότι όταν έγινε αυτό το περιστατικό, την είχαν τραβήξει βίντεο εφόσον ήταν σε μια συναυλία και την ανέβασαν. Φυσικά όλοι, νομίζω, το είδαμε από τι ειδησιογραφικέ σελίδες. σελίδε. Και άνοιξε μια συζήτηση για το ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πρέπον. Είναι άσχημο να εκμεταλλεύεσαι μια ευάλωτη στιγμή ενό ανθρώπου στο όνομα τη ενημέρωση για τα κλικ ουσιαστικά. Γιατί όντω αυτό απευθύνεται στα ένστικτα του ανθρώπου. Και όταν σου λένε ότι δείτε τη μεγάλη τραγουδίστρια που την ξέρετε όλοι και την αγαπάτε να πέφτει, είναι δύσκολο να το κλείσει. Εννοείται, έχουμε κι εμεί ευθύνη αντικειμενικά. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή, ξέρουμε πλέον από δημοσιογραφία. Όλοι νομίζω. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο να το κάνει ένα δημοσιογράφο. Απαγορεύεται ουσιαστικά, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ε, γιατί ο άλλο είναι ευάλωτο αυτή τη στιγμή και δεν, είναι, δεν προσφέρει και κάτι ιδιαίτερο ε, το να δει αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων. Αυτό όμω που θέλω να σχολιάσω είναι ότι είδα πάρα πολλέ εκπομπέ θέλοντα να είναι ένα βήμα μπροστά να λένε ότι ξέρεις τι, δεν θα παίξουμε, όπως έγινε και εδώ, δεν θα παίξουμε εμείς αυτό το βίντεο. Εμείς απλά θα μιλάμε 50.000 ώρες, θα βγάλουμε γιατρούς που δεν είναι οι γιατροί τη Μαρινέλλας, θα κάτσουμε να μιλήσουμε για το εγκεφαλικό, θα κάτσουμε να αναλύσουμε χίλια δυο πράγματα, αλλά δεν θα δείξουμε το βίντεο, άρα είμαστε σωστοί. Θεωρούν και καλά ότι εκείνη την ώρα που λένε ότι δεν θα δείξουμε το βίντεο, κάνουν κάτι ηθικό. Ενώ είναι εξίσου ανήθικο το να ένα θέμα. Αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά, γιατί θεωρώ ότι έγινε κάτι με μια τραγουδίστρια που αγαπάει πολλοί κόσμος, είναι ok, σημαντικό να το μάθουμε όπως έχουμε μάθει κατά καιρού για πάρα πολλού, αλλά ο λόγος που έγινε τόσο μεγάλο θέμα και αφιέρωσαν τόσο πολύ χρόνο οι εκπομπές δεν είναι άλλο από το ότι λόγω του βίντεο έγινε τεράστιο θέμα και γι' αυτό το λόγο κάνανε και αυτοί γι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει τόση διαφορά το να δείξει ένα βίντεο που λιποθυμάει λοιπόν από το να κάτσει να σχολιάσεις επακριβώς τι συνέβη. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Τα έχω βάλει πάρα πολύ με τις εκπομπές γιατί όντω θεωρώ ότι ασκούν τεράστια επιρροή και προκαλούν πολλά, πολύ από το θυμό που έχουν οι άνθρωποι. Και το χειρότερο είναι ότι βγάζουν και άπειρα, πειρά, πειρά, πειρά λεφτά. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, είμαι σίγουρη ότι με το που βγει η Μαρινέλα από το νοσοκομείο θα την πρίξουν, θα την παίρνουν 100.000 τηλέφωνα για το ποιο θα την πρωτοπάρει στην εκπομπή του, όχι για κανένα άλλο λόγο, για τα νούμερα. Ε, τώρα κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσω σχετικά με τη Μαρινέλα, γιατί άρχισε να συζητείτε το αν. Είναι σωστό αν είναι πρέπον μια γυναίκα ή ένα άνθρωπο γενικότερα 80, πόσο είναι κάποια ηλικία, να τραγουδάει ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που το επιτρέπει η υγεία, δεν ξέρω τώρα αν το εγκεφαλικό προέκυψε λόγω αυτού, ούτε θα κάνω υποθέσει, αλλά αν σε γενικέ γραμμέ το επιτρέπει η ηλικία, γιατί όχι. Σίγουρα η φωνή δεν είναι η ίδια ενό ανθρώπου στα 80 του με όπω ήταν στα 30 του, και εγώ πήγα και εδώ τον Λίντεμαν, ο οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά σίγουρα δεν είναι όπω ήταν όταν ξεκίνησε και η φωνή του δεν ήταν η ίδια. Αλλά αυτό έκανε την συναυλία λιγότερο ωραία. Μα είναι η ζωή, περνάει, είναι λογικό. Και κάποιοι είπαν, α πούμε, ότι, ότι εμποδίζει νέου καλλιτέχνε από το να βγουν και να κάνουν το δικό του ντεμπούτο. Δεν το πιστεύω αυτό. σα ίσα η Μαρινέλα νομίζω ότι είχε τον Μάστορα μαζί τη, που τελικά δεν τραγούδησε. Αλλά ο Μάστορα όντω είναι ένα από του καλύτερου. Τραγουδιστέ τη. Νέου τραγουδιστέ, α πούμε. Άρα. Γενικά δεν το καταλαβαίνω. Απλά ο κόσμο έχει χαζέψει και θέλει να τα βγάζει παντού. Η δεξιά είναι σαν την Εμράτα. Α είναι αυτό το αγαπημένο μου account. Πού πω το αγαπάω αυτό το account. Απορώ γιατί δεν το κάνω follow. Μισό λεπτό να το κάνω follow. Ε, φαντάζομαι μου το στείλατε για, τη, για το σχολιασμό των influencers που θεωρούν ότι ο κόσμο του ανήκει. Ναι, ναι, ισχύει. Ε, και είναι αρκετά κουραστικό το ότι κάποια άτομα ενοχλούνται, α πούμε, όταν βγάζουν κάτι τέτοιο. Και όχι, το ότι είναι δουλειά δεν δικαιολογεί τα πάντα. Δηλαδή, άμα πα και τραβά μέσα στον κόσμο ε, και ενοχλείται ο κόσμο, παρόλο που για σένα μπορεί να είναι δουλειά, δεν σημαίνει. Δηλαδή, τι μα νοιάζει στο κάτω-κάτω. Όταν χορεύεις, γράφεις στη γη αυτά που θέλει να πει η ψυχή σου. Τι είπε ο άνθρωπος. Τι κάνει τώρα, αυτό είναι ο χορός. Εγώ να σας πω κάτι. Δεν έχω πρόβλημα με αυτά, γιατί εμένα μου αρέσει να βλέπω κάποιον ο οποίο κάνει ό,τι αισθάνεται, ας πούμε, στο χώρο. Oh, Παναγία, πως το πήγε και πάνω το πόδι. Ναι, εντάξει, τώρα... Ε, ναι, εντάξει... Ε, skill wise, α πούμε, άμα το πάρουμε από άποψη ικανοτήτων. Ε, ναι, σίγουρα υπάρχουν καλύτεροι χορευτέ, αλλά ξέρω εγώ. Ίσως έχουμε σημαντικότερα προβλήματα από το να μα ενοχλεί ο χορό του Γκλέτσου, ξέρω εγώ. Έλα μπροκολόκο να σου Με δείξω την δηλαδή, τέλεια καρσονιέρα. Με αυτό το σπίτι το ρίζου θα ανέβει στα ύψη. Ήρεμα ρωτάω, το έχει δει το μπάνιο. Mm -hmm. Και αν ο μπρόσκι σου κριντσάρι που δεν έχει <laughs> και μπαλκόνι, Δείξτε του το μεγάλο σου σαλόνι. Είσαι τελείω δελούλου αν νομίζει ότι είναι ακριβώ τα 68.000 μισό. Μην πάθει σοκ, η κουζίνα είναι φωτιά δικαί μου. Και αν πάρει αυτό το σπίτι, η παρέα σου δεν θα σε θεωρεί πλέον βασικά. Ψιλοκατάλαβε. εντάξει, εν τω μεταξύ νόμιζα ότι αυτή είναι η ηθοποιό από το λίτσα.com. Έχει σχόλιο από κάτω. Ποιο λένε, αλλά το αυτό και μόνο που και εμένα δεν, μου δεν μου φάνηκε τόσο περίεργο και δεν με <laughs> ε, Σημαίνει ότι. Ναι, ξεκάθαρα το γράψω κάποιο millennial. Ξέρει, μεταξύ σοβαρού και αστείου, μεταξύ, σο... μεταξύ troll και επιθυμία όντω να γίνει viral. Αλλά φαντάζομαι έγινε. Οπότε. Who's laughing now? I am now going to call my dead mom and wish her a happy birthday. Yes, I'm so very glad you called me today. I wanted to wish you a happy birthday and tell you I love you, baby. I love you too. Justin Harrison is a tech entrepreneur who used AI to recreate his mother's personality. No, 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 after no. After she died in 2022. my goal has always remained: I want to be able to continue to have conversations with my mother. Then my mind started to wander. The the gravity of what was what was going to happen started to hit me. Then my mind went to: How do I save her life in another way? What is the next way that? I save her? No, 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 no! You don't. Result, uh, you're not saving her ability. life. Oh, oh, oh. Oh. oh, he, Oh he oh. Χ. 28 Οκτωβρίου δεν είναι σύντομα. Το έχω ξεχάσει αυτό. Όχι, τα αλλάζει κάπω η ζωή μου. Ε, Τέλο πάντων. Μου θυμίζει ένα επεισόδιο του Black Mirror, το μοναδικό επεισόδιο που δεν έχω, έχω ξαναδεί όλη τη σειρά 500.000 φορέ. Αυτό το κάνω πάντα skip. Για, αυτό ξέρετε με τον κοκκινομάλι που πέθανε ο σύντροφο μία και μετά αυτή τον παρήγγειλε σε ρομπότ και ήταν life-like ρομπότ και μπλουλουλουλα. Είμαι τόσο πολύ αντίθετη σε αυτό. Θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει τον εγκέφαλο του ανθρώπου, το να μην μπορεί να ξεχωρίσει τη ζωή από το θάνατο. Και αυτό που λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι μπορεί ας πούμε, η συνείδησή σου να ζει για πάντα ή αυτό εδώ που βλέπουμε, που ουσιαστικά, ναι, σωστά δεν εξήγησα, ένα άντρα, ένα γιο μια γυναίκα που πέθανε από καρκίνο, έφτιαξε με τεχνητή νοημοσύνη κάτι σαν τηλεφωνητή, τηλέφωνο που μπορεί να τη μιλάει και να του απαντάει. Είναι κρίμα, του. Όχι, αλλά καταλάβατε. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Θεωρώ το να καταλάβουμε το θάνατο πάρα πολύ σημαντικό. Νιώθω ότι ο θάνατο σε αλλάζει, άρα το να μην μπορεί να τον δεχτεί είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Χρειάζεσαι βοήθεια. Και δεν θα πρέπει η τεχνολογία. Αυτό το πράγμα, αν αρχίσει να το κάνει η τεχνολογία και το κάνουν όλοι, θα πρέπει να γίνει παράνομο. Δεν δε, 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 δε το δέχομαι ποτέ. Δηλαδή πώ διαφέρει αυτό από το να κρατάει κάποιο ένα πίτα μη, αλφα στο σπίτι του, δηλαδή βγάλει τα μικρόβια. Πώ διαφέρει. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι κάποιο έφυγε από τη ζωή. Είναι, είναι άδικο και για τον άλλο. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά, αν γίνεται καν κάτι μετά. Βέβαια θα μου πεις μπορεί και ο άλλος να δώσει τη συγκατάθεσή του πριν φύγει. Αλλά όχι όχι, 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 όχι. Μου φαίνεται έξω από τη φύση μας με έναν τρόπο αρρωστημένο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα post που λέει η Ιωάννα Τούνη μου έγραψαν «Δεν σου λείπει τίποτα εκτός από ρο... χυμόδι ρώσι καχύλι». Αυτή είναι η νέα επέμβαση που θα κάνει μετά την πλαστική στη μύτη. Η Ιωάννα Τούνη έδειξε στου διαδικτυακού τη φίλου τα δώρα που έλαβε για τα γενέθλιά τη. Οι περισσότεροι τη αγόρασαν τσάντε όμου. Όμω συγκεκριμένα. Ωστόσο, εκείνο που φαίνεται να ξεχώρισε η ίδια αλλά και οι followers τη στο TikTok είναι η δωροεπιταγή από τι κολλητέ τη. Στο βίντεο που ανέβασε την 3η-3η 3 αφέδειξε τι τσάντε, άφησε το καλύτερο για το τέλο, όπω η ίδια τόνισε. Παιδιά, θέλω μακαρόνια, με κοιμά πάρα πολύ. Οι κολλητέ μου μου έγραψαν, δεν σου λείπει τίποτα εκτό από τα πιο χυμόδη ρωσικά χείλη και μου έχουν κάνει όντω δωροεπιταγή για να βάλω ιαλουρονικό. Λέω συνέχεια. <laughs> Λέω συνέχεια ότι δεν πρέπει, άμα διαφωνούμε με την υπερβολική επιρροή που έχει κάποιο άτομο, να την φιντάρουμε, να τη στηρίζουμε, να την μεγαλώνουμε, αλλά δεν μπορώ. <laughs> Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι πάλι αρρωστημένο. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι, ας πούμε, που χρειάζεται ο άλλος. Να δεχτώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις κάποιο χρειάζεται κάτι ή κάποιες περιπτώσεις για πλαστική επέμβαση, ας πούμε, είναι, ας πούμε, κάποιος μπορεί να έχει κάποια, κάτι παράλογα τεράστιο που πρέπει να βγει. Δεν, δεν το λέω με αυτή την έννοια κοσμημέτη κλή μιλώντα, δεν μιλώ για, για και τέτοια. Τα χείλη, τα ζυγωματικά, οι μύτες, όλα αυτά τα πράγματα που είναι οι πιο δημοφιλεί. Πλαστικέ εμβάσεις που γίνονται σήμερα ανταποκρίνονται απλά σε ένα πρότυπο. Δεν είπε κανεί ότι τα μικρά χίλια, τα λεπτά χίλια είναι άσχημα. Δηλαδή, και όσο μεγαλώνω, πίστευα ότι όσο μεγαλώνω που θα βλέπω ρητήδε και να αλλάζει το πρόσωπό μου, θα αρχίσω να ε, αναθεωρώ και ίσα ίσα όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω πόσο πολύ επιτυδευμένα είναι όλα αυτά τα πρότυπα. Κουράζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δεν είμαι κανονικό άντρα. Καμία παρεξήγηση, Μάρτα. Καταλαβαίνω γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το μπέρδεμα. Είμαι από του άλλου. Από το άλλο. Δεν θέλω να γίνω κανονικό άντρα. Δεν θέλω να είμαι άλλο ξύλινο αγόρι. Φαντάζομαι όταν λε κανονικό, εσύ θα εννοεί το πιο συνηθισμένο. Οπότε κάτσα και κούκλα να βρω πράγματα που στον κόσμο συνήθω γίνονται από λευκού ή straight άντρε. Μόνο το straight δεν έχω από αυτό μέχρι στιγμή. Για να τα κάνω κι εγώ να γίνω κι εγώ κανονικό. Εντάξει, δεν συμφωνώ. Άρα δεν μπορώ αυτό. να κάνω όλα αυτά σε αυτή τη φάση γιατί θα απογοητεύσω του γονεί μου και θα πω και κάτι τελευταίο που πιστεύω θα ξεμπερδέψει πάρα πολύ τη Μάρτα και οποιοδήποτε άτομο βλέπει το περιεχόμενό μου. Να ξέρετε το ότι κάνω care και ότι βάφομαι δεν με κάνει gay. Το μοναδικό πράγμα που με κάνει gay είναι ότι με συνένεση τον παίρνω. <laughs> αυτό ήταν δικό μου χιούμορ αυτό το τελευταίο. Συγγνώμη, εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Το ψαλίδι λέγεται αυτό για τι λεφαρίδε. Κάνει όντω δουλειά. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Βλέπα τη μαμά μου να το χρησιμοποιεί παλιά. Δεν ξέρω να το χρησιμοποιεί ακόμα. Και νομίζω ότι είναι έτσι, μία, μία κοροϊδία. Αλλά, <laughs> oh my god, δηλαδή αυτό μένει τώρα. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Uh, εντάξει, και okay, είναι αστείο, αλλά εντάξει, δεν... Δεν συμφωνώ τόσο πολύ με το να δαιμονοποιούμε μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων για κάτι που δεν επέλεξαν, π.χ. το να γεννηθούν λευκοί straight άντρε, δεν το επέλεξαν. Και πολλοί μου λένε κατά καιρού ότι και εγώ το κάνω αυτό. Πολλέ φορέ δαιμονοποιώ αυτή την κατηγορία με τα βίντεο μου. Δεν θεωρώ ότι το κάνω. Το κάνω. Για πείτε μου. Γεια σα, συγγνώμη λίγο μια ερώτηση. Εμεί που δεν είμαστε γονεί και δεν έχουμε παιδιά, μπορούμε να σχολιάζουμε εσά του γονεί που έχετε παιδιά και Α, τα παιδιά σα άλλα παιδιά στο σχολείο έχουμε <laughs> αυτό το δικαίωμα, μπορούμε ή όχι. Όχι, αλήθεια το λέω. Πείτε μου, ρε παιδί μου, να ξέρω. Σα αφήνω λίγο να το σκεφτεί. Όχι, γενικότερα κι εγώ θα ήθελα να το ξέρω αυτό. Α, μπορώ. Αντά. Γιατί δεν ασχολείστε με τα παιδιά σα. Αλήθεια τώρα, μπέσα. Πάρτε ένα λούτρινο, βάλτε το στον καναπέ, να έχετε να το χαϊδεύετε, ούτε υποχρεώσει, ούτε αγγλικά, ούτε φροντιστήρια, ούτε τίποτα. Δεν θα σου πει τίποτα το λούτρινο. Γιατί πρέπει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί και να μην ασχολείσαι. Επειδή υπάρχει ιδέα ότι ότι πρέπει να κάνουν όλοι παιδιά. Κάποιοι έτσι πιστεύουν. Ενώ κάτι τέτοιο έχουμε δει ότι ειδικά σε μια χώρα που πλήττεται από συνεχόμενα προβλήματα και οικονομικά προβλήματα, είναι καταστροφικό. Και εφόσον έγινε αυτή η πάσα, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το περιβόητο, περιβόητο βίντεο που ωστόσο... Τελευταία, επειδή δέχομαι κάποιες πινούλες εδώ πέρα, Θέλω να. θα είμαι λίγο προσεκτική και μπορεί να κόψω διάφορα σημεία, αλλά ξέρετε για ποιο μιλάω. Είναι στο πάτη μου, μείματα, τη φίλη σα, αυτά, φυλάκια. Αλήθεια, αλήθεια, δεν φοβάμαι καθόλου γιατί όταν θα δείτε. Γιατί αλήθεια είναι. Αν δείτε την αλήθεια, δεν θα το έστενα. Λοιπόν, ε, θα τη πιάσω με την παρέα μου. Ε, θα φέρουμε, γιατί δεν θα φέρουμε βασικά, Θα φέρουμε κάτι σπρέι και ποιοι που είναι φυλακοί ή κάτι άλλο. Ε, πραγματικά, εγώ... Αν, αν δεν τις να με φτύσετε. Έγινε ένα περιστατικό, λοιπόν. Ξέρετε ποιο. Και... Αυτό τώρα έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη ιστορία. Εγώ, μερικές φορές πριν το ιδεροτροπή, μπαίνω στο TikTok. Έχω ένα προφίλ που δεν, δεν είναι. Δηλαδή, είναι αόρατο. είναι μόνο για να παίρνω βίντεο για τη δουλειά μου. Και επειδή δεν έχει φτιαχτεί, α πούμε. Δεν ξέρω πώ λειτουργεί το, 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 TikTok. Δεν ξέρω αν σου βγάζει πράγματα που ενδιαφέρουν άλλου ούτω ή άλλω, δηλαδή τα viral videos, ή αν το κάνει σε μένα επειδή δεν το χρησιμοποιώ τακτικά, άρα δεν έχει μάθει τι μου αρέσει. Τέλο πάντων, κάθε φορά που μπαίνω, αρρωσταίνω με αυτά που βλέπω. Δεν ξέρω, είναι τόσο τοξικό ο χώρο εκεί πέρα. Τα reels στο Instagram δεν είναι έτσι, τουλάχιστον για μένα. Τέλο πάντων, και μπήκα και βρήκα, μου έβγαλε κατευθείαν κάτι βίντεο που δείχνει το σπίτι της τη κοπέλα. Τη βρήκα, α πούμε, το σπίτι τη κοπέλα. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό το να αντιδράτε έτσι σε μια τέτοια πράξη όπως αυτή που έκανε. Γιατί, ξέρεις, είναι αντίδραση με β, β ι, α. Εγώ δεν θεωρώ ούτε σωστό να σχολιάζουμε μια 14χρονη για τη συμπεριφορά τη, ακόμα και αν η συμπεριφορά τη είναι τόσο πολύ άθλια, γιατί θεωρώ ότι την ευθύνη πρέπει πάντα να την έχουν οι γονεί. Και αυτό που λένε κάποιοι ότι ξέρει, οι γονεί μπορεί να είναι εξαιρετικοί. Και να μην να κρύβεται το παιδί, να κρύβει αυτέ τι συμπεριφορέ και να τι κάνει όταν είναι με την παρέα του. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί αν ένα γονιό περνάει χρόνο με το παιδί του όπω πρέπει, για να βγει φυσιολογικό το παιδί, θα τι εντοπίσει αυτέ τι συμπεριφορέ πολύ πριν εκδηλωθούν. Ε, αν δεν περνάει χρόνο με το παιδί, μιλάμε πάλι για, πώ το λένε, ε, όχι εγκατάλειψη, αλλά παραμέληση κατά κάποιο τρόπο. Άρα θεωρώ ότι οι γονεί πρέπει να είναι υπεύθυνοι. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται τώρα με αυτή την περίπτωση. Έκανα και ένα ολόκληρο βίντεο για την. Για αυτά τα περιστατικά ε, με κουράζει που δεν μπορώ να μιλάω καθόλου, αλλά μου βάζουν συνέχεια ποινέ τελευταία εδώ στο YouTube. Θα σα το βάλω από κάτω το βίντεο, άμα θέλετε να το δείτε. Oh my god. Oh, my God. I just found out today about the findings, and I'm extremely concerned. I was not in control. That's what Naomi Campbell had to say after a watchdog found that her charity was spending funds on spa treatments and luxury hotels. The model founded Fashion for Relief in 2005, but it was dissolved and removed from the register of charities. Fashion for Relief spent just 8.5% of money raised on grants to charity. Ναι, ότι ουσιαστικά η μια φιλανθρωπική και τα λεφτά δεν για τώρα. Υπάρχει που πραγματικά ότι των celebrities <evaporates> γίνονται mm. για να βοηθήσουν Δηλαδή Ε, σίγουρα, κάποιε θα γίνονται από όλου του celebrities, κάποιο που θα κάνει φιλανθρωπία, θα το κάνει για να βοηθήσει. Αλλά είναι γνωστό ότι έχουν φοροαπαλλαγέ. Γιατί βάζουν τα λεφτά του μέσα στην φιλανθρωπία και έτσι δεν φορολογούνται. Έχω κάνει, είχα κάνει ένα βίντεο. Πού το είχα πει αυτό. Πρέπει να ήταν ένα βίντεο που είχα κάνει. Γιατί η γενιά μου δεν θα βγάλει ποτέ χρήματα. Φουλ δουλειάκι εκεί. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό βίντεο. Έχει λίγο άθλιο thumbnail. Αλλά είναι πολύ καλό βίντεο. Θα σα το βάλω να το δείτε. Δηλαδή, τώρα θα το βάλω εδώ. Θα το βάλω και από κάτω. Και είχα μιλήσει εκεί για τι φιλανθρωπίε. Καλά, εκεί είχα μιλήσει. Ναι, γιατί εκεί είχα μιλήσει για λεφτά. Ναι, θα το βάλω, θα το βάλω. Ακόμα μια απόδειξη ότι δεν του ενδιαφέρει για εσά. Πρόκειται για γάλα σε σκόνη, όπου το μωρό θα το πιάσει. Καλά, ναι, τα γάλατα αυτά. Έχω ακούσει ότι είναι άθλια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιο μπόρεσε να συνθέσει ένα τέτοιο προϊόν και να το δώσει σε μωρό. Δείτε και μόνοι σα. Οπότε μετά το γάλα που είναι πρώτο συστατικό έχουμε φυτικά έλαια σαν φινικέλαιο, έλαιο καρύδας, σογέλαιο, κραμβέλαιο. Μετά έχουμε μαλτοδεξτρίνη το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι άθλια πηγή ναι, δηλαδή, τα άνθρακα. Ναι, ναι. Θα σου πω. Ποιος μ***ας αποφάσισε ότι μπορεί να ταΐσει νεογέννητο σογέλαιο και με φινικέλαιο. Μόλις έχει γεννηθεί, μόλις έχει βγει από τη κοιλιά της μάνας του. Ξέρουμε ότι η σόγια αντιστρέφει το ορμονικό προφίλ ο άντρα γίνεται γυναίκα. Αυτό τα τελευταία 50 χρόνια στου άντρε παρατηρείται συνεχή μίκρυνση του Να ξεκαθαρίσω κάτι για όσε μανούλε δεν μπορούν να θυλάσσουν για το χύψη λόγο. Λυπάμαι πραγματικά είναι θλιβερό, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλύτερε επιλογέ από τέτοιου είδου τεχνητό γάλα. Ναι, 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 τα έχω πει. Δηλαδή πάλι μου έρχεται πάσα για να μιλήσω για τα βίντεο που έχω κάνει. Έχω ασχοληθεί με τα συντηρητικά. Στην πραγματικότητα, όντω, ε, τα τα πιο φθηνά προϊόντα που βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα ουσίες που βλάπτουν ή επιβαρύνουν τον οργανισμό. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω για το γέλεο, δεν έχω ιδέα, ε, αλλά για το φινικέλεο και το κραμβέλεο ξέρουμε πράγματα. Τώρα αυτό που είπε για το ότι αλλάζει ο άνδρας και γίνεται γυναίκα, ότι, ότι μικραίνει το is men's because of pollution. Α, ah, ισχύει λοιπόν. Όντως, μικραίνουν τα λόγω των χημικών. Και όντω λέει, η μόλιση του περιβάλλοντος μειώνει, λέει, και τη γονιμότητα και λέει, όντως γεννιούνται με πολύ μικρό. Εν μεταξύ, γιατί δεν κάνουμε κάτι, γιατί δεν κάνουν κάτι οι κυβερνήσει για να το διορθώσουν αυτό το πράγμα, να, το, να σταματήσουν. Βέβαια, εδώ λέει για το pollution και θα μου πει ότι κάνουν πράγματα για το pollution, γιατί σε χρεώνουν τη σακούλα τέτοια που γελάω, γιατί εντάξει, αυτοί που μπορούν όντω με, με, ε, με, με τα lifestyle changes, με τι αλλαγέ στη ζωή του, να αλλάξουν τον κόσμο και να βοηθήσουν το περιβάλλον, δεν το κάνουν. Αλλά α πούμε, γιατί δεν κάνουν κάτι για τα χημικά στα τρόφιμα. Δηλαδή, θεωρώ ότι πλέον έχουμε μάθει όλοι. Για το πόσο σημαντικά, πόσο βλαβερά είναι και πόσο σημαντικό είναι αυτό για την υγεία μας. Και παρόλα αυτά. συνεχίζουν. Σιγά-μωρέ, εσύ, σι, σιγά. Δηλαδή, κάποια άτομα παίζει να θεωρούν όντω ότι το Παρίσι, α πούμε, είναι μόνο ο πύργο του Άιφελ και τα καφέ και έμειλιν πάρει καταστάσει. και ότι η Ελλάδα είναι μόνο μήκονο και τέτοια. Τι βλακίε είναι αυτέ. Δεν λέω, άσχημη είναι η Αθήνα στο κέντρο τη, αλλά. Καλό είναι να ξέρουμε τι και πώ, να ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτό. Και στο κάτω-κάτω τόσοι άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν μέσα στην ασχήμια, οπότε. ξέρω εγώ. Τι ωραία. Α, ναι, λοιπόν, μου στείλατε αυτό. Δεν να... μπορεί να φύγει από την πόλη του. Το α, πλέον πλέον, το... Το... Δυνα... Δεν έχει την οικονομική, οικονομική να φύγει. δυνατότητα να φύγει από μια κοινωνία του. Αν το μήνυμά του. Δεν είναι το safe place του αρχικά. Οι περισσότεροι είναι στην επαρχία, είναι γκέι και δεν μπορούν να το δείξουν. Εγώ θα του πρότεινα, όπω προτείνω και στο δικό μου το κοινό που μου λέει αντίστοιχα, να ρισκάρει και με αφήλει. όποιο κόστο. Να Συμπωνώ. πεθάνει από την πείνα είναι πάλι δύσκολο. Δύ το πιο δύσκολο πράγμα είναι να πεθάνει την πείνα. Πάρτε τα καλάκια, σου φύγει. Αυτό, ναι, ρίσκαρε. Μην είναι ξεκούτα, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν. Αλλά όταν έχει να κάνει με τη ζωή. Πρέπει Βρέθηκα, με... Ο... θα βρίσκα, εγώ από εδώ, θα τσάταρα όλη μέρα, θα βρίσκα δουλειά, θα πήγαινα εκεί. Αυτό. Ακόμα και να παρακαλέσει κάποιον. Εγώ ξεφτιλιστεί πάρα πολύ. Ξεφτιλιστεί. Ρελή πάντα υπάρχει. Να του πω μήπω έρχεται κάπου να μείνω κτλ. Αυτό θέλει ρε παιδιά. μου το αυτό σαν σχόλιο πάνω σε αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι βγαίνουν κάποιοι και σου λένε φύγε, δεν έχει σημασία, ε, δεν αρέσει η χώρα σου, φύγε, μετακόμισε και λοιπά, λες, και είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Με συγχωρείτε, έκανα ένα διαλυματάκι γιατί έκλεισε από μπαταρία η κάμερά μου. Ε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καταλαβαίνω πώς το λένε, καταλαβαίνω τη λογική του ότι πολλοί άνθρωποι φεύγουν κάποια στιγμή από το χωριό, από την κλειστή κοινωνία, γιατί πέρα από το ότι πούμε, μπορεί να μην δέχονται ομοφιλόφιλου, ε, ε, έχει διάφορα θέματα. Δηλαδή το να ξέρουν όλοι του πάντε και τα πάντα για του πάντε. Κάποιε φορέ, εδώ μπορεί να πηγαίνει εσύ τίποτα λάθο, δεν σου αρέσει, δεν σε εκφράζει. Σου αρέσει. Ας πούμε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν έφυγα και πήγα στη μεγάλη πόλη που βέβαια και εκεί. Πα, α πούμε, και βγαίνει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, γνωρίζει τα άτομα και πάλι δημιουργείται μια μικρή κοινωνία. Καταλάβατε. Όμω, αυτό. Ε, και το λέω με επιφύλαξη, αλλά θεωρώ ότι είναι Blaming. Θεωρώ ότι το να λες σε κάποιον: Φύγε από το μέρος στο οποίο σου φέρονται άσχημα. Είναι σαν να λες σε μια γυναίκα που είναι σε μια κοινωνική σχέση: Φύγε. Είναι σαν να ρίχνει το βάρος πάντα, το, την ευθύνη, το φταίξιμο, σε αυτόν που πληρώνει κάτι για το οποίο δεν φταίει. Το γιατί κάποιο, α πούμε, μπορεί να μην φεύγει από τον τόπο καταγωγή του είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε και δεν μα πέφτει και λόγο. Μπορεί κάποιο να μην θέλει να φύγει επειδή είναι ο τόπο του, είναι το σπίτι του. Δεν το θεωρώ σωστό το να το λέμε αυτό το πράγμα. Πρέπει πάντα να ρίχνουμε το βάρο σε αυτού που πραγματικά φταίνε και στα κοινωνικά προβλήματα και στις συμπεριφορές των κοινωνιών που πρέπει να αλλάξουν. Αυτό ήταν το Ετεροντροπή TV νούμερο 21. Καλό μήνα, να πούμε. Μπήκε ο Οκτώβριο, σε ένα από του αγαπημένου μου μήνε, γιατί το φθινόπωρο είναι. Αχ, δεν ξέρω αν είναι η δεύτερη ή η τρίτη η αγαπημένη μου εποχή. Πρώτο είναι ο χειμώνα. Και μετά η άνοιξη μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι πριν το καλοκαίρι, οπότε αυτό είναι αρνητικό. Ενώ το φθινόπωρο είναι exciting. Τέλο πάντων, αυτά θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σα.